Χριστούγεννα θα πει φως και ο Δήμος Χανίων, παρά την κατακόρυφη άνοδο του κόστους ενέργειας, αποφάσισε να μην στερήσει από τους δημότες και τους επισκέπτες τον γιορτινό διάκοσμο. Παράλληλα, ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με κορυφαίο το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του Γυαλί Τζαμί στο Ενετικό Λιμάνι υπόσχεται να μεταφέρει το μήνυμα χαρά των ημερών. Αποφασίσαμε, προκειμένου να μην επιβαρύνουμε περισσότερο την κατάσταση την οποία βιώνουμε ως Δήμος στη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, να διατηρήσουμε το στολισμό του Δήμου μας στα επίπεδα τα οποία είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια και να δώσουμε βάση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έμφαση θα δοθεί στο στολισμό των περιαστικών περιοχών και των εισόδων της πόλης. Από το 2019 που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, στολιζόταν περίπου 89 σημεία του Δήμου μας και το είχαμε φτάσει περίπου στα 200. Έχει έρθει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο ο στολισμός και λόγω του ενεργειακού κόστους προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε λίγο τις περαστικές περιοχές. Ξεχωριστός θα είναι ο γιορτινός διάκοσμος στο Ενετικό Λιμάνι, όπου μεταφέρεται για δεύτερη συνεχή χρονιά το επίκεντρο των εκδηλώσεων. Θα φωταγωγηθούν πάλι τα σκάφη όπως και πέρσι, θα επεκταθεί ο φωτισμός στα κτίρια μέχρι και πάνω από το λιμεναρχείο. Θα μπουν κάποια μεγαλύτερα στολίδια πιο εντυπωσιακά. Λόγω των έργων αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς, η καθιερωμένη εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους μεταφέρεται σε ένα νεότερο μνημείο της πόλης, το ρολόι του Δημοτικού Κήπου. Θα αλλάξουμε μαζί τη χρονιά βλέποντας το ρολόι να χτυπάει 12 και απολαμβάνοντας μια πρωτότυπη ροκ συναυλία όλοι μαζί. Το μεγάλο αρσενάλι θα μετατραπεί και φέτος σε εργαστήρι του Άι Βασίλη, φιλοξενώντας δράσεις κατασκευών, παιχνίδια και τέχνες. Ταυτόχρονα διευρύνουν τη λειτουργία τους οι παιδικές και εφηβικές βιβλιοθήκες. Το Σανταράν επανέρχεται στην περσινή του μορφή, χωρίς παρέλαση, αλλά με τη δημιουργία σάκων για παιδιά που έχουν ανάγκη.